Το έργο μας ξεκινάει πάντα 15 με 20 μέρες πριν, γιατί μαζευόμαστε όλα τα παιδιά του χωριού για να κρατήσουμε αυτό το έθιμο που πήραμε τους παλιότερους και να το υλοποιούμε και εμείς όσο μπορούμε και να το μαθαίνουμε στους νεότερους. Έτσι ώστε ξεκινάμε 15 με 20 μέρες νωρίτερα για να μαζέψουμε κλαδιά από διάφορα χωράφια συγγενών, φίλων και ακόμα ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Τη Μεγάλη Παρασκευή στελειώνουμε τα ξύλα και τα κάνουμε σωρό και φτιάχνουμε τα σειρματόσκηνα στο Ιούδας που θα πέσει μετά το Χριστός Ανέστη του Πάτερ Νεκτάριου το βράδυ της Ανάστασης από το καμπαναριό. Κάνουμε τις κατάλληλες δοκιμές. Και το Μεγάλο Σάββατο απλά κάνουμε τις λεπτομέρειες οι οποίες μας οδηγούν σε φαντασμαγορικό έθιμο για μας την ώρα της Ανάστασης με κάψιμο του Ιούδα και πάρα πολλά πυροτεχνήματα. Πέρυσι ήταν 1.300 βολές. Θεωρώ ότι και φέτος θα είναι το ίδιο, απλά δεν έχει θέμα αν θα είναι 1.300 ή παραπάνω λιγότερες. Το θέμα είναι το θέαμα που προσφέρουν και η απόλαυση του συνόλου αυτών των βολών. Mm-hmm. Γιατί ο ειδικός πυροτεχνουργός που έχετε και τα τοποθετεί και τα παίζει εδώ πέρα, είναι και για την ασφάλεια όλων μας και απλά για το θέαμα που σας είπα και πριν.